συνομήλικοί μου μου λένε να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Και οι μεγαλύτεροι μου λένε να πάψω να ασχολούμαι με αυτά. Πως παίζω με τη φωτιά. Να τα αφήσω και να κάνω κάτι πιο εμπορικό. Δεν ξέρω αν οι συνομήλικοί μου δεν ξέρουν να ζουν ή αν απλά οι μεγαλύτεροι μου έχουν ξεχάσει να ζουν. Το μόνο που ξέρω είναι πως κάνω ό,τι λέει η φωνή μέσα μου. Το είπα μία φορά στα 19 και το λέω και τώρα. Δεν θα είμαι απέναντι σε αυτό που λέει η ψυχή μου. Ποτέ ξανά. Η ψυχή μου ξέρει τι να κάνω. Καλύτερα από όλους σας. Αυτός είναι ο λόγος που πλέον με παίρνω ύπνο το βράδυ. 2021. Βρίσκομαι σε ένα γραφείο. Περιμένω τη σειρά μου να με φωνάξουν. Διαβάζω ένα βιβλίο. Αυτοβελτίωσης. Έχει μέσα μια ιστορία που μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα. 2016. 16 εγώ. Λεωφορείο. Βλέπω πως μπαίνει μέσα ένας γέρος με φόρα. Περπατάει. Με βλέπει. Με σπρώχνει. Δεν σου έχουν μάθει πλαμένο να μην κάθεσαι στη μέση. Τι. Το λεωφορείο είναι γεμάτο και κάθομαι στην άκρη, λέω από μέσα μου. Νευριάζει περισσότερο, γιατί δεν του απάντησα. Λέει πως... Δεν μιλάς, ε. Ορίστε, η νεολαία. Πάλι τρέμω. Μόλις συμβεί κάτι στη ζωή μου, εγώ πάντα τρέμω. Δεν του απαντάω και κατεβάζω το κεφάλι μου κάτω. Μα αυτός εκεί συνεχίζει να με βρίζει. Θα πρέπει να σε πάρω από το χέρι γονείς σου για να καταλάβεις ότι δεν κάθομαι στη μέση. Ξέρω τι θέλεις εσύ, βέβαια. Ξύλο θέλεις για να ισιώσεις. Κλαίω από μέσα μου, αλλά δεν το δείχνω. Δεν έχω το θάρρος να μιλήσω. Ο τύπος νευριάζει όλο ένα και περισσότερο. Αρχίζει και με σχολιάζει δυνατά και πιάνει τη συζήτηση για μένα. Πώς έχεις στηθεί έτσι. Τι μάλλον είναι αυτό, έλεος. Τι μάλλον είναι αυτό, βλάκα. Για την νεολαία. Γιατί μάλλον είναι αυτό. Κανείς δεν μιλά. Αφήνουν όλοι έναν γέρο να χτυπά αλεκτικά ένα 16χρονο 10 λεπτά μέσα στο λεωφορείο. Μου φαίνονται σαν αιώνες. Και αυτός εκεί ακόμα με βρίζει. Γιατί, τι του έκανα. Είμαι βλάκας, λέω από μέσα. Έφυγα. Και για πολύ καιρό μιλούσα άσχημα σε όλο τον κόσμο. Δεν με έπαιρνε ο ύπνος για πολλές εβδομάδες. Ένιωθα μηδέν. Ένιωθα σκουπίδι. Πως δεν αξίζω. Γιατί απλά αυτός με έβρισε. Πίσω στο παρόν. Ακούω φωνές. Είναι μια κυρία. Η κυρία που θα με εξυπηρετήσει. Πολύ σοβαρή. Από αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπεις και ξέρεις πως θα είναι αυστηρή και μαζί σου και με τον εαυτό της. Φωνάζει το τηλέφωνο με έναν πελάτη. Ο πελάτης της φωνάζει πως θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Γιατί έτσι είναι και αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτή του απαντάει πως κύριε, προσπαθώ αλήθεια να σας βοηθήσω. Αλλά τα χαρτί για να γίνουν θέλουν περισσότερο χρόνο. Δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτά. Ο πελάτης φωνάζει τόσο δυνατά που ακόμα και εγώ τον ακούω. Σκάσε, μωρή, είσαι άχρηστη. Κλείνει. Σειρά μου τώρα. Πλησιάζω με ένα μεγάλο χαμόγελο και λέω καλησπέρα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Έχω ραντεβού στους 2 ακριβώς. Η κυρία φαίνεται ξεκάθαρα πως έχει χάσει την ψυχραιμία της. Μου απαντάει με επιθετικό ύφος. Μάλιστα. Πού είναι τα χαρτιά σου? Τα δίνω. Τα βλέπει και φωνάζει. Πού είναι το άλλο χαρτί? Ποιο χαρτί? Μου είχατε πει πως δεν χρειάζεται γιατί το έχετε ήδη. Ξαφνικά σιγεί. Προσβλητικά μου απαντάει. Τι λες ρε. Εγώ φταίω γι' αυτό. Ε, πες μου. Εγώ είμαι ο μαλάκας. Το βλέμμα της στάζει θυμό. Παγώνω για λίγο. Άμα δεν είχα πάρει το μάθημα εκείνη τη μέρα 2016, θα έκανα ξανά ένα μεγάλο λάθος. Θα συνέχιζα το κακό και θα σκότωνα περισσότερο εμένα. Ήμουν από τα παιδιά που δεν έβγαινε, αλλά έκλαιγε μέσα τους. Αυτό μέσα μου φώναζε. Μα εγώ δεν το άφηνα να βγει. Πίσω στο παρόν. Όχι, δεν θα της δώσω το μίσος. Ξέρω πως η κυρία δεν έχει κάτι μαζί μου. Ξέρω τι αξίζω και με σέβομαι για να γεμίσω την ψυχή μου με θυμό. Και ξέρω πολύ καλά πως θα γίνω ό,τι του δώσω προσοχή. Με σέβομαι για να μεταΐσω με τέτοιο θυμό. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για να χάσω από κάτι τέτοιο. Ηρεμώ, παίρνω μια βαθιά ανάσα και ξεκινάω και λέω. Σας ζητώ συγγνώμη. Και να το λέτε σίγουρα. Εσύ θα ξέρετε καλύτερα από μένα. Οπότε, συγγνώμη, έτσι θα είναι. Με κοιτάει και το βλέμμα της παγώνει. Αυτό σίγουρα δεν το περίμενε. Σίγουρα περίμενε να της απαντήσω με αγένεια. Αλλά όχι, αυτό δεν θα το κάνω. Κατεβάζει το βλέμμα της κάτω και μου ζητάει συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε. Έχετε δίκιο. Απλά σας ζητάω συγγνώμη. Δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων δίπλα μου. Εγώ τους αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Έφερα τα λάθη μου και κρατάω την τύχη στα χέρια μου.